Ήταν λίγο πριν τις 10 το βράδυ όταν ένας άνδρας φορώντας full face κουκούλα μπήκε σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Οδό Κηδωνίας και κατευθύνθηκε στο ταμείο. Μπήκε, διέσχισε το διάδρομο και ήρθε από το πλάι της, του πάγκου και με την απειλή όπλου ζήτησε να πάρει κάποιο ποσό που είχαμε στο ταμείο. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, ο υπάλληλος έδωσε στο δράστη το ποσό των 1.000 ευρώ, ενώ ο πελάτης του καταστήματος θεώρησε πως επρόκειτο για φάρσα. Κόψε, λέει, τα αστεία σου, του κάνει ο πελάτης μου. Και δεν του δίνει καν σημασία, παιδιά. Ήταν προσιλωμένος αυτό που ήθελα και του κάνει έτσι μία και βγάζει τον πιστόλι. Και εκεί βέβαια ξεχνάει και την πλάκα ο άλλος. Και ο άλλος το παίρνει σοβαρά, βέβαια, γιατί δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Λέει, τα λεφτά, του πετάει τη σακούλα και γρήγορα. Βάλτε εδώ να φύγω. Και του βάζει τα λεφτά και τα άλλα, λέει, και τα άλλα. Ποια άλλα, του κάνει. Του ανοίγει το σιρτάρι, του λέει, δεν έχει άδρα, αδερφέ. Και τα άλλα, και φύγει. Όλα έγιναν σε λιγότερο από 3 λεπτά. Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ειδοποιήθηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας Δίας και της υποδιεύθυνσης ασφάλειας. Ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση, με τις κινήσεις του πάντως να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Αν και αυτό ήταν 1,85, δεν ήταν και χαμηλός. Δηλαδή μπορούσε να κάνει τη δουλειά του και από εκεί. Λες και ήξερε ότι εδώ κάπου λίγο χάνει η κάμερα. Ο δράστης μιλούσε άπτεστα ελληνικά και πιθανόν γνώριζε ακριβώς πώς θα κινηθεί. Επέλεξε δεν να χτυπήσει απόγευμα Δευτέρας, οπότε και τα εμπορικά καταστήματα είναι κλειστά. Είμαστε απροστάτευτοι. Μπορεί να έχουμε κάποια ασφάλεια από μεριάς εταιρείας για υλική και ίσως και χρηματική, δεν το γνωρίζω απόλυτα αυτό, αλλά σαν επιχειρήσεις νιώθουμε απροστάτευτοι. Περίπου ένα χρόνο πριν είχε σημειωθεί ενοπλή ληστεία σε υποκατάστημα σούπερ μάρκετ της Οδού Κηδωνίας, με το δράστη να συλλαμβάνεται λίγες ώρες μετά.